συναρπαστική χρονιά καταλήγει ακριβώς με ένα συναρπαστικό παιχνίδι με νίκη του Αβίνα και άλλοντε στην Αλφα-Δία κατηγορία. Ιστορική στιγμή για το Σύλλογο, για άλλοντε μετά από 30 χρόνια, η ανθέρετη επιστροφή του Αβίνα Μητέρου στην Αλφα-Δία. Θεωρώ ότι είναι αυτή η κατηγορία που αξίζει σε ένα τέτοιο Σύλλογο. Με τέτοιους παίκτες, τέτοιο κόσμο, νομίζω άξιοι συγχαρητηρίων όλοι. Το παιχνίδι ήταν συναρπαστικό, αντάξιο τη δυναμικότητα το οποίο μετά από αυτό μαρτυρά και βαθμολογία που ήταν το παιχνίδι, οι δύο ομάδες ήταν ισόβαθμες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που ανταποκρίθηκε στο καλεσμά μας, έδωσε την κατάλληλη όθηση, την απαραίτητη όθηση και βοήθησαν την ομάδα να φτάσει στη νίκη και στην άνοδο στην αλφαβητική κατηγορία. Ευχαριστούμε τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και πρώτου και δευτέρου βαθμού για τη στήριξη όλη αυτή τη χρονιά. Ευχαριστούμε την Επιτροπή του ΑΜΙΤΑ που και αυτή από την πλευρά της στήριξε το όλο εγχείρημα. Όλη η διοίκηση, όλος ο κόσμος, γίναμε ένα, μια γροθιά όλη τη χρονιά και καταφέρουμε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί και στην Αλφα-Δία. Από τώρα θα ξεκινήσουμε, θα ενεργοποιηθούμε και μετά τις εκλογές η επόμενη διοίκηση η οποία θα προέρχεται από τις εκλογές του Συλλόγου. Θέλω να πιστεύω ότι θα κινηθεί στο ίδιο δυνατό επίπεδο ώστε να μπορέσει η ομάδα να σταθεί επάξια στην Α2 εθνική κατηγορία. Οι τοπικές αρχές θα πρέπει να βοηθήσουν τώρα περισσότερο. Τώρα θα έχουμε μια απέτηση παραπάνω για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα επαυξημένα έξοδα. Και πάλι θερμά συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Θερμά συγχαρητήρια για αυτή την πολύ μεγάλη νίκη. Ένα συναρπαστικό παιχνίδι απέναντι στους πόντους του Κυρκής και η άνοδος στην Α2 κατηγορία μετά από 30 χρόνια για τον ΑΜΙΤΑ. Ναι, όντως, ένα φανταστικό παιχνίδι. Οφείλω να ομολογήσω ότι τα παιδιά είχαν πάρα πολύ μεγάλο άγχος από την αρχή του παιχνιδιού. Νομίζω ότι διαπιστώθηκε και σε όλο το συνδιέφαση του παιχνιδιού. Κυνηγούσαν συνέχεια το σκορ. Χαμένα 3-4, αλλά τα παιδιά αυτό που του είπα και μέσα. Ότι αυτά τα παιχνίδια δεν χρειάζεται ούτε τακτικές ούτε πολλά λόγια. Χρειάζεται η ψυχή και η καρδιά. Τα παιδιά σήμερα κατέθεσαν ψυχή, κατέθεσαν ζωή και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι και εγώ μέλος του κομματιού του αυτού του ΑΜΙΤΑ. Είχαμε όμως και πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου σήμερα. Δεν το αφισβητώ αυτό. Ο κόσμος μας δίνει, μπορώ να πω, ο ένατος παίχτης μας. Είναι δίπλα μας πάντα. Όταν το χρειαστήκαμε, τον ευχαριστούμε πολύ όλα τα παιδιά. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει με τον ΑΜΙΤΑ. Πιστέψτε με ότι στην αρχή της χρονιάς ξεκινήσαμε δειλά-δειλά να φτιάξουμε μια ομάδα, να κάνουμε μια οικογένεια. Και τώρα μιλάμε για μια απίστευτη άνοδο που χάρη στα παιδιά και τον κόσμο και την διοίκηση που θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, έγινε ο στόχος εφικτός. Σήμερα έχουμε πανηγύρι, έχουμε γλέντι. Απάφιο σχεδιασμό για τη νέα περίοδο. Σήμερα έχουμε, ναι, έχουμε μεγάλο γλέντι να χαρούν τα παιδιά, τους κόπους τους, τον ιδρώτα τους. Και από αύριο ξημερώνει μια άλλη μέρα. Πιστεύω ο κόσμος του ΑΜΙΤΕΟΥ να αγκαλιάσει όλη αυτή την προσπάθεια. Η διοίκηση που είμαι σίγουρος για αυτό το πράγμα, πιστεύω να τα αγκαλιάσει αυτό. Και πιστεύω ότι τα καλύτερα θα έρθουν ακόμα. Ευχαριστούμε και πάλι συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια. Ένα μοναδικό παιχνίδι σήμερα απέναντι σε ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Τα καταφέρατε όμως, καταθέσατε όπως μας είπε και ο προπονητής λίγο πριν, την ψυχή σας στο γήπεδο. Καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους πόντιους, σήμερα που είναι και μέρα γενοκτονίας των πόντιων. Είναι η δυσκολότερη ομάδα που έχουμε παίξει εδώ μέσα. Πολλά συγχαρητήρια, πολύ σκληρή ομάδα. Τεχνικά πολύ δουλεμένη. Εμείς σήμερα. Εντάξει, να μην το κάνουμε από εμάς. Όλη την νίκη, αλλά νομίζω ο κόσμος μας έδωσε αυτό το 10% που χρειαζόμασταν παραπάνω για να κερδίσουμε. Είμαστε πολύ ευγνώμονες στον κόσμο, μας έχει αγκαλιάσει φέτος, μας στηρίζει σε κάθε αγώνα, σε όλους τους αγώνες, δεν υπάρχουν ντέρμπι και πραγματικά θέλω να δώσω ένα ευχαριστώ στον κόσμο. Πώς βλέπεις το μέλλον στην Α2 κατηγορία? Ποτέ δεν είναι βασικά νωρίς να σκεφτόμαστε το επόμενο βήμα. Σίγουρα μετά από μια μεγάλη νίκη θα υπάρξουν γλέντια, θα υπάρξουν χαρές. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να σκεφτούμε την επόμενη μέρα, θα τη σκεφτούμε από αύριο, σίγουρα από αύριο, όχι από σήμερα, και θα σχεδιάσουμε όσο καλύτερα μπορούμε με τη βοήθεια του προπονητή, της επιτροπής και της διοίκησης την ομάδα ώστε να είναι ανταγωνιστική σε κάθε αγώνα του χρόνου. Και όταν λέμε σε κάθε αγώνα, εννοούμε σε κάθε αγώνα. Δεν θα θέσουμε μικρούς στόχους. Η ίδια ομάδα από την πρώτη χρονιά έρχεται σε μεγάλους στόχους και αυτό φάνηκε στο γήπεδο και με τα αποτελέσματα. Θα θέσουμε μεγάλους στόχους και στην Α2.
Συγχαρητήρια και πάλι σε όλη την ομάδα, σε όλους. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.